Λοιπόν, να πάμε και στον καλεσμένο μας, με τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και είναι πάντα μεγάλη χαρά, κύριε Δανέλη, όταν σας έχουμε και όταν συζητάμε, γιατί η εμπειρία σας τόσο πολιτικά όσο και αυτοδιοικητικά είναι μεγάλη. Έχουμε να πούμε πολλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπαγιανάκη, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ εσάς και το κανάλι για τη φιλοξενία και βεβαίως για τα καλά σας λόγια που είναι σε εξέλιξη. Η χαρά είναι δική μας, κύριε Δανέλη. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτοδιοικητικές εκλογές που για την περιφέρεια στην οποία είχατε δώσει το παρόν με το συνδυασμό η Κρήτη αλλιώς έχουν κλείσει, έχουν ολοκληρωθεί από την πρώτη Κυριακή. Με το αποτέλεσμα το οποίο καθόρισαν οι ψηφοφόροι και την ετοιμιγορία, όπως έχουμε μάθει να λέμε λοιπόν, και των πολιτών της Κρήτης. Ένα αποτέλεσμα το οποίο σας προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Είναι έτσι? Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι ήταν ένας μεγάλος άθλος και ευχαριστούμε έτσι από καρδιάς, η παράταξη και εγώ, όλους τους πολίτες της Κρήτης που μας εμπιστεύτηκαν. Και δεν ήταν εύκολο και απλό. Έχουμε ζωή ως παράταξη, 2,5, δεν έχουμε 3 μήνες ζωή. Λιγότερο από 3 μήνες. Ακριβώς. Ήταν ένας άθλος των ανθρώπων που συμμετείχαμε σε αυτήν την υπόθεση, των συνεργατών, συνυποψηφίων, αλλά και όλων εκείνων που ήταν πίσω, σε δεύτερο πλάνο, που δεν φάνηκαν, αλλά χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το μικρό θαύμα. Και είναι ένα μικρό θαύμα γιατί στην αυτοδιοίκηση δεν εμφανίζεσαι την τελευταία στιγμή. Πρέπει να ριζώσεις τη σχέση με την κοινωνία, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη, να έχεις παρουσία. Όμως, επειδή δεν είμαστε απόντες, οι περισσότεροι από εμάς, μέσα στη δημόσια ζωή, και επειδή το κόμμα που μας στηρίζει, γιατί και εγώ ως τέλεχος και οι περισσότεροι από εμάς αναφερόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ Πλευρωτική Συμμαχία, έχει θέσεις γνωστές για όλα τα ζητήματα τα οποία στον προγραμματικό μας λόγο προβάλαμε. Όμως, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι, γιατί αυτές είναι οι αντιλήψεις για την αυτοδιοίκηση, δεν εξαρτώμαστε από το κόμμα. Γιατί στην ουσία της αυτοδιοίκησης, μέσα στην βασική της φιλοσοφία, στο DNA της, είναι ότι πρέπει να είναι σε αντιπαράθεση καταρχάς με την κεντρική εξουσία και κατά δεύτερο λόγο βεβαίως δεν πρέπει να σφιχταγκαλιάζεται και να πνίγεται από κανένα κόμμα. Αυτό το πείσαμε γι' αυτό και το δείξαμε γιατί στο προγραμματικό μας λόγο είχαμε σε βασικά ζητήματα είχαμε διαφορετικές θέσεις από ό,τι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ή στη συνέχεια ως κόμμα. Πριν να συνεχίσουμε την συζήτηση και πάμε στα μετά των εκλογών και με αφορμή και τα όσα είπατε, το δικό μου το ερώτημα, κύριε Δανέλη, είναι πώς, αφού γνωρίζετε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και θέλει μια προετοιμασία. Γιατί μπήκαμε σε αυτό το χώρο. Γιατί μπήκατε σε αυτό το χώρο. Γιατί κρίναμε ότι η πολιτική μας, και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι όσοι με συνόδευσαν σε αυτό το περιπετειώδες αλλά γοητευτικό ταξίδι αυτών των 2 μηνών. Ξέροντας βεβαίως το αποτέλεσμα, πάνω κάτω θα ήταν αυτό. Εκτιμούσαμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όχι πολύ σημαντικότερο, αλλά 2-3 μονάδες παραπάνω νομίζω ότι θεωρούσαμε ότι ήταν πάρα πολύ βατό να το έχουμε. Μπήκαμε σε αυτή την υπόθεση γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική μας συνείδηση και η αυτοδιοικητική μας αντίληψη μας επέβαλε να δώσουμε μια εναλλακτική δυνατότητα στους πολίτες της Κρήτης μετά από ουσιαστικά αυτή την ηγεμονική κίνηση Μητσοτάκη να πει ότι στηρίζω, δίνω χρήσμα, δεν μικρή σημασία έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει να χρησιμοποιήσει την Περιφερειακή Αρχή ως το όχημα που αμαχητή θα οδηγούσε την κυβέρνηση στο να μπλαβήσει όπως έκανε το Σύνολο των Περιφερειών την επόμενη μέρα και αυτή αυτοδιοικητικά αμαχητή. Και ξέρετε, εγώ δεν είμαι αντιδεξιός, δεν ήμουν ποτέ αντιδεξιός. Έχω σαφείς πολιτικές διαφωνίες και διαφορές, έχω άλλη αντίληψη, άλλη φιλοσοφία. Όμως, σε αυτή τη συγκυρία, όπου έχει ανισορροπήσει το πολιτικό σύστημα όσο ποτέ στο παρελθόν μετά τη μεταπολίτευση, η αλαζονία και η παντοδυναμία της κυβέρνησης, η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς και του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο κακώς υποτιμούν όσοι τον υποτίμησαν, απαιτεί θεσμικά αντίβαρα. Δείτε, για συγγνώμη, να για να γίνω κατανοητός, αν μου επιτρέψετε. Θα συμπληρώσω αυτό που θέλετε να πείτε. Ένα ερώτημα συμπληρωματικό είναι, όχι καινούριο. Θεωρείτε ότι η κίνηση αυτού Μητσοτάκη ήταν για να μην χάσει λοιπόν το γαλάζιο χάρτη, για να προλάβει ενδεχομένως μια ενδεχόμενη άλλη στήριξη, αλλά να πει ότι ένα και η Κρήτη παραμένει γαλάζια, γιατί ίσως να μην μπορούσε να το κάνει με κάποιον άλλο υποψήφιο, γιατί
και το 19, θα σας πει κάποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει το Σταύρο Αρναουτάκη. Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία είχε μια άλλη πρόταση. Και είχαμε αυτή την πορεία και έστω σημειολογικά και συμβολικά, όσο αξία έχει και αυτό, αλλά έχει αξία, η Κρήτη ήταν η μόνη από τις 13 περιφέρειες που είχε το προοδευτικό αποτύπωμα. Ναι. Έστω ξαναλέω συμβολικά. Δείτε, λέγαμε λίγο πριν, και είναι ζήτημα του ρεπορτάζ σας, έτσι από τα σημαντικά, η αντίδραση κινήσεων και πολιτών και του ιατρικού κόσμου για την κατάρρευση του Βενιζελίου. Το Βενιζέλιο δεν καταραίει μόνο του, ούτε έτυχε. Καταραίει όλο το εθνικό σύστημα υγείας. Γιατί αυτή είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση ήταν ειλικρινής. Δεν το έκρυψε ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, από τις εκλογές του 19, ότι θέλει το εθνικό σύστημα υγείας, θέλει η δημόσια υγεία να περάσει στους ιδιώτες, στην αγορά υγείας. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, λοιπόν, από τότε έλεγε ότι οι δομές του ΕΣΥ θα πρέπει να περάσουν με το προσωπικό, το ιατρικό και το νοσηλευτικό, αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή, να περάσει ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα αναλάβουν την λειτουργία της παροχής υπηρεσιών υγείας. Και μονάχα η πανδημία ήταν εκείνη που έδωσε φυλή ζωής και απέτρεψε από τότε την κατάρρευση του δημοσίου συστήματος υγείας. Και ήρθε τώρα να υλοποιηθεί. Και λέω, πώς είναι δυνατόν σε ένα βασικό τομέα πολιτικής, που είναι η υγεία, που έχουμε εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις τα προοδευτικά κόμματα με το κυβερνητικό κόμμα. Πώς είναι δυνατόν σε ένα επίπεδο πώς το λένε, εξουσίας, όπως είναι η περιφέρεια, η περιφερειακή αρχή, που είναι το δεύτερο σκαλοπάτι σε ισχύ και σε επιρροή πολιτική μετά την κυβέρνηση, πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν τόσο αγαθά και τόσο απλά δυνάμεις που έχουν τόσο διαφορετικά, ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις σε βασικές πολιτικές, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι τα εργασιακά, οι εργασιακές σχέσεις. Είχαμε προχθές έτσι αυτό το περίφημο νομοσχέδιο. Άρα, κύριε Δανέλη, άρα σε όλα αυτά είχε αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο. Μα η περιφέρεια είναι ένα πολιτικό πεδίο άσκησης πολιτικής. Και βεβαίως, εκ των πραγμάτων όμως, για να το συμπληρώσω, και το αυτοδιοικητικό. Ήταν στενό το χρονικό πλαίσιο. Δεν και αργήσατε να μπείτε στο χώρο για να το επικοινωνήσετε. Ανύπαρκτο και στον κριτικό. Βεβαίως. Και με τα μέσα που είχαμε και με την αδυναμία και με το ότι βεβαίως δεν είχαμε πάρα πολλούς να στηρίζουν αυτό το εγχείρημα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι, και το λέω στους συναγωνιστές μου και τους συναδέλφους μου καταρχάς και σε όσους μας εμπιστεύτηκαν, τους πολίτες, ότι τους ευγνωμονώ και τους ευγνωμονούμε, διότι ήταν ένας άθλος. Έτσι, θεωρώ ότι εμείς δράσαμε ως ήρωες του Θερβάντες. Έτσι. Ήρωες ήταν, του Θερβάντες, οι οποίοι ήταν, είχατε όμως. Ήταν δοκιχωτισμός, αλλά δεν μετανιώνουμε, γιατί κάναμε το σωστό. Κύριε Δανέλη, είχατε όμως σύσσωμη την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε αυτή την περιφερειακή παράταξη ή μήπως όχι? Γιατί είπατε και τη βραδιά των εκλογών ότι ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε τοπικά είτε κεντρικά, επέλεξε να στηρίξει κάτι άλλο. Ναι. Καταρχάς, θα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Για όλους εμάς που ακολουθήσαμε αυτή την πορεία. Και θα πρέπει να είμαι ειλικρινής και για το κόμμα μας. Εάν θα έλεγε κανείς ότι το κόμμα μας στήριξε όλο, τότε θα είμαστε σε δραματική κατάσταση, διότι αλίμονο αν είχαμε το 11-11,5% έτσι, της κοινωνίας της Κρήτης να υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα. Δεν είναι ένα αποτύπωμα. Άρα, δεν αποτυπώνει. Άρα δεν ισχύει. Ούτως ή άλλως η αυτοδιοίκηση και δεν είναι μονάχα και δεν μας ψήφισαν μόνο μέλη, οπαδοί, φίλοι, σίγουρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω όμως να πω ότι βεβαίως έχουμε παράπονα από το κόμμα. Και κεντρικά και τοπικά. Αυτό θα συζητηθεί όμως μέσα στο κόμμα. Είναι προφανές ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα. Θα το θέσετε στα κόμμα, όργανα, έτσι. Προφανώς. Μα το κόμμα τα συζητάει όλα αυτά και θα τα συζητήσει. Ξέρετε και δεν είναι μόνο εδώ, είναι γενικά. Αλλά κοιτάξτε κάτι άλλο, κύριε Σαββίδη. Ένα κόμμα του οποίου μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή στο ανώτατο έτσι, επίπεδο του στελεχειακού δυναμικού, στηρίζουν δημόσια και παρίστανται σε δημόσιες εκδηλώσεις κεντρικές αντίπαλων συνδυασμών και δεν εμφανίζονται σε σένα. Ή όταν τέος βουλευτές ή νυν βουλευτές είναι αλλού. Ή όταν κάποια στελέχη βασικά θεωρούν ότι μέσα σε αυτή την πολιτική και αυτοδιοικητική μάχη, με τα χαρακτηριστικά που σας είπα λίγο πριν, μπορούν να βρίσκονται σε άλλους συνδυασμούς και να πολεμούν την πρόταση, η οποία καταρχάς
είχε τις ευλογίες και ξεκίνησε μέσα στη φιλοσοφία που το κόμμα είχε για την αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή, υπάρχουν ζητήματα. Ξέρετε, κύριε Δανέλη, ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και με την Νικολέτα εδώ είναι το αποτέλεσμα στα Χανιά, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, όπου ήρθατε τρίτη δύναμη. Τι ακριβώς τώρα έγινε εκεί πέρα στα Χανιά, έχετε κάποια ερμηνεία? Δεν, παρότι δείτε τώρα και την άλλη αντίφαση, στα Χανιά έχουμε το ψηλότερο ποσοστό μας, έχουμε 12,5%. Mm. Και το χαμηλότερο του Σταύρου Ναουτάκη. Και το χαμηλότερο. Ναι. Και έχουμε, βεβαίως, φαίνεται ότι το ΚΚΕ έτσι απορρόφησε, έπεισε δυσαρεστημένους ή μη πεισμένους ή δεν ξέρω τι. Ένα άλλο που πρέπει να παρατηρήσουμε βεβαίως είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη αποχή. Δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοια αποχή από παλιότερα. Όμως το ΚΚΕ και θεωρώ ότι ένα σημαντικό κομμάτι της αποχής είναι άνθρωποι του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Απορρόφησε από το δικό σας συνδυασμό, εκτιμάται το ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση, ή απορρόφησε ο συνδυασμός του Σταύρου Αρναουτάκη από τη δικιά σας? Και οι δύο. Προφανώς και οι δύο. Και οι δύο. Όπως και εμείς πήραμε και ψήφους, ξέρω, έτσι συγκεκριμένα, έχουμε πάρει ψήφους και από το ΠΑΣΟΚ, από ανθρώπους που είναι ακόμα στο ΠΑΣΟΚ, που δεν έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ, που είναι δυσαρεστημένοι για την επιλογή αυτή και ουσιαστικά την εκχώρηση στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα για πολύ κόσμο, αλλά και από Νέα Δημοκρατία, που θεωρούσαν ότι πρέπει με διαφορετικό τρόπο να λειτουργεί. Προεκλογικά την κάνατε αυτή την καταγραφή? Βλέπατε ότι κάτι... Βέβαια. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν στηρίζουν έτσι όπως πρέπει, ενώ κομματικά, έτσι, δηλαδή πολιτικά στελέχη. Υπήρξε κάποια, προφανώς και δεν θέλω να μπείτε σε λεπτομέρειες, αλλά υπήρξε κάποια όκληση από εσάς και προς τα κεντρικά, να πείτε, παιδιά, τι όχι, γίνεται κεντρικά εδώ? Υπάρχει... Όχι. Ο καθένας έχει την πολιτική του συνείδηση, κυρία Σφαγιανάκη, και επιλέγει και κάνει αυτό που του λέει η συνείδησή του. Στην πολιτική δεν κατάλαβα, δεν ήξερα, έκανα λάθος επιλογή. Και γι' αυτό σας λέω ότι δείτε τώρα, είναι υποκριτικό στο εργατικό κέντρο να γίνεται αυτή η συνάντηση, που είναι συνάντηση πραγματικά απόγνωσης, έτσι, φορέων και ουσιαστικά είναι αφύπνιση της κοινωνίας. Γιατί καταραίει το μεγαλύτερο νοσοκομείο συνολικά της Ελλάδας, είναι από τα μεγαλύτερα, τα πιο δραστήρια και τα πιο αποδοτικά το Βενιζέλιο. Μαζί με το Βενιζέλιο όμως, και εδώ είναι ο όγκος και η κλίμακα που ουσιαστικά αφυπνίζει την κοινωνία. Επειδή αυτές τις μέρες επισκέφτηκα το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, της Ιεράπετρας, Σιτίας, του Αγίου Νικολάου, καταραίουν όλα. Σε αυτή όμως την πραγματικότητα δεν φτάνει να αφυπνίζεσαι τώρα. Τι ψήφισες? Τι ψήφισες χθες, τι ψήφισες τον Ιούνιο? Γιατί η κοινωνία, δηλαδή, σας είπα και λίγο πριν, η κυβέρνηση είναι ειλικρινής. Ο κ. Μητσοτάκης δεν κορόιδεψε τους Έλληνες σε σχέση με την αντίληψή του για το δημόσιο σύστημα υγείας και την μετάβαση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ιδιώτες γιατρούς. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται από ένα πολίτη. Η περιφέρεια έκανε αυτή την επιλογή. Να είναι όλοι μαζί. Θα το αύριο. Αν έρθουν τα ζητήματα, αυτά θα έρθουν στην περιφέρεια. Κύριε, ακριβώς εκεί, εγώ θέλω να πάω λίγο στο νέο περιφερειακό συμβούλιο. Ο κύριος Βοριάς, έτσι, για να μην φεύγουμε, είναι φίλος μου και τον εκτιμώ, τον αγαπώ, που είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Πώς θα συνυπάρξει αύριο με τους συναδέλφους, τους εκτιμητέους συναδέλφους της Δημοκρατίας, που έχουν μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη αντίληψη. Εσείς πάντως, για να πάω σε κάτι που μοιάζει λίγο παράδοξο, αυτή τη φορά στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πιο ισχυρή φωνή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διότι έχετε 5 έδρες, άρα θα είστε 5 Περιφερειακοί Συμβούλοι. Το 2019, όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ στρατεύτηκε με τον Σταύρο Ναουτάκη, αλλά ήταν στους νικητές, είχε έναν περιφερειακό σύμβουλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον εξαιρετικό συνάδελφο. Δηλαδή είναι παράδοξο αυτό. Τον κύριο Παπαδεράκη, αλλά είναι ένας ήταν. Άρα στην πραγματικότητα έχουν πιο δυνατή φωνή. Προφανώς έχουν πιο δυνατή φωνή. Και θα έχουν και πιο καθαρή φωνή, γιατί θα είμαστε έξω από τις δουλειές και τις δεσμεύσεις μιας συνεργασίας. Θεωρείτε ότι η αλλαγή ηγεσίας λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και το ερώτημα είναι συνολικό όχι μόνο για τη δική σας παράταξη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, αλλά και για τα αποτελέσματα ανά τη χώρα. Οι εσωτερικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποια άλλη χρονική στιγμή. Έγινε λάθος η επιλογή να γίνει λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές, που ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να περάσει και το μήνυμα της ανασυγκρότησης, του να ξανασυστηθεί με τον κόσμο και ενδεχομένως να έχει και ένα επικοινωνιακό ατού μετά, να λέει: α, εμείς εσπυρώσαμε δυνάμεις, άρα πάμε τώρα σε εσωτερική διαδικασία. Δείτε, εμάς μας έβλαψε, είναι προφανές. Έβλαψε εμάς, έβλαψε και σε όλη την Ελλάδα, έτσι, τα αντίστοιχα σχήματα. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν άντεχε ο ΣΥΡΙΖΑ να τρενάρει όλη αυτή η διαδικασία και να είναι σε μια ρευστοποίηση στην πορεία. Κοιτάξτε, κύριε Σφαγιανάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά μια βαθιά κρίση, υπαρξιακή κρίση.
και που πρέπει να αποφασίσει πολύ γρήγορα τι κόμμα είναι που μιλάει, να εκτιμήσει και να κρίνει το φαινόμενο Κασελάκη σε σχέση με την κοινωνία. Δεν το κάναμε ούτε αυτό. Έχουμε άδικο σε πολλά και έχουμε δίκιο σε πολλές πλευρές. Δεν είναι απλή η μετάβαση. Εξάλλου τα ιστορικά παραδείγματα σε αντίστοιχα κόμματα στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο, τον πολιτισμένο, φέρνουν σοκ τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται ή αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Και η εξέλιξη στην πολιτική δεν είναι γραμμική και ευθεία. Έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις και πολλές αλλαγές που δεν τις ελέγχεις. Όμως, από την άλλη πλευρά, εμείς, ως η Κρήτη μας αλλιώς, είμαστε περήφανοι. Γιατί λειτουργήσαμε σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και για μας προβληματική περίοδο. Λειτουργήσαμε σαν ένα αλεξίπτωτο που σταμάτησε την ελεύθερη πτώση στην Κρήτη. Είμαστε το σημείο αναφοράς όλων. Και πολύ εύστοχα είχε καταγραφεί από διάφορους συναδέλφους και συντρόφους ότι η Κρήτη μας αλλιώς είναι η συνάντηση όλων των φυλών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και έτσι έγινε και σεβόμαστε ο ένας την αντίληψη του άλλου και συνεχίζουμε να υπάρχουμε και έτσι θα υπάρξουμε, μακριά και αυτόνομα από το κόμμα, αλλά τώρα είμαστε και το αμορτισέρ και που δεχόμαστε και εκτονώνουμε όσο μπορούμε. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι με ψυχραιμία και με πίστη έτσι, στο φορτίο που ο καθένας μας φέρνει, το αξιακό και τις αρχές μας, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, το οφείλουμε στην κοινωνία, γιατί είναι εθνική επιταγή και δεν λέω χοντρές κουβέντες, να πατήσει τα πόδια του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως και το ΠΑΣΟΚ, να βρουν ξανά τους εαυτούς τους, γιατί η ανισορροπία του πολιτικού συστήματος, αυτή η αίσθηση αλαζονίας, το ανεξέλεγκτο της κυβέρνησης, της πρόχνει και να μην μπορεί να διαχειριστεί ούτε μικρές ούτε μεγάλες κρίσεις, αλλά τη πρόκειται και σε τεράστια λάθη τα οποία κοστίζουν σε όλη την Ευρώπη. Η ισχυρή αντιπολίτευση, γι' αυτό λέω ότι είναι εθνική επιταγή και τα δύο κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να πατήσουν στα πόδια τους και να βρουν και τις μεταξύ τους σχέσεις. Δεν είσαι εμφύλιο όπως είναι τώρα. Αυτοί οι παραλογισμοί και ο ανορθολογισμός ο πολιτικός κοστίζει σε όλους μας. Εμείς πάντως θα είμαστε εκεί με θετικό λόγο, με το δικό μας πρόγραμμα, τις δικές μας προτάσεις, με την άλλη αντίληψη για το πώς θα λειτουργεί η περιφέρεια. Με την άλλη αντίληψη για το τι συνιστά ανάπτυξη και τι καθυστέρηση και βαρύδι, θα είμαστε εκεί με το θετικό μας λόγο. Και εμείς ξανά ευχαριστώ όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν. Και εσάς πάρα πολύ για την απόψινή φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εδώ θα είμαστε και θα τα καταγράφουμε. Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ.